στα χέρια μας αφενός. Αφετέρου, με βάση το άρθρο 7, παράγραφο 4, παράγραφο 1 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε οι εισηγήσεις να είναι μαζί με την πρόσκληση. Κατόπιν τούτου, εμείς αποχωρούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σεβόμενοι όμως, επειδή έχετε δύο εκτός ημερήσεις, τα οποία τα βλέπω είναι σοβαρά, ειδικά για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σας προτείνουμε, αν θέλετε, την Πέμπτη που έχετε έκτακτο συμβούλιο για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, να γίνει εκτός έκτακτο συμβούλιο 11.30 ώρα, να βάλουμε αυτά τα θέματα για να τα νομίζω για μία μέρα δεν υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, καλό είναι να σεβαστείτε αυτή την άποψή μας, γιατί εδώ μιλάμε για μια αύξηση των τελών 20%. 20% και δεν μιλάμε. Σας παρακαλώ, μια αύξηση των τελών αρκετά μεγάλη και δεν έχει να κάνει με αυτό που όντως λέγατε και προεκλογικά αλλά και στις τελευταίες συνεντεύξεις σας περί εξορθολογισμού των τελών. Αν επιμένετε στην απόφαση σας, εμείς θα αποχωρήσουμε. Και προτείνουμε εμείς για τα εκτός ημερήσεις και τα θέματα που είναι σοβαρά να φέρετε ένα έκτακτο συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι οι υπόλοιποι επικεφαλής των παρατάξεων δεν θα έχουν κανένα θέμα να πάρουν αύριο τα θέματα και να πούμε τι πρέπει να κάνουμε εκτός συμβούλιο. Δικαιολογεί το έκτακτο. Ζητάμε λοιπόν την αναλογική διαμόρφωση για τους παρακάτω λόγους, τους οποίους θα αναπτύξω και ευελπιστώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να κάνουν δεκτό θέτημα μας αυτό. Σας ενημερώνουμε ότι το πρωί στις συνεδρίες της Οικονομικής Επιτροπής το μεσημέρι που έγινε τέτοιο θέμα, το θέμα της αναβολής της ζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτες όμως που τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πλειοψηφικά απέρριψαν, ενώ τα μέλη εκπρόσωπη της μειοψηφίας τάκτηκαν υπέρ και αποχώρησαν, δεν συμμετείχαν στην διαδικασία της ζήτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε και ο κύριος ο συνάδελφος Παπαγεωργίου, παράγραφος 1, το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με έγγραφη πρόσκληση που αποδίδεται 3 πλήρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας της. Εφόσον δεν υφίσταται κατεπίκουσα περίπτωση, από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί η πρόσκληση, πρέπει να είναι στη διάθεση των συμβούλων οι φάκελοι και τα έγγραφα των θεμάτων. Για το στόμα τόσο, κύριε Πρόεδρε, σε προηγούμενη συνέδρια του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρατε ότι ουδέποτε κατά τη θητεία σας θα συζητηθεί θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν εγκαίρως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την εισήγηση στα χέρια τους. Ο φάκελος του συγκεκριμένου θέματος μας επιδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Σε λιγότερο από μία μέρα πριν τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι ο κατορισμός των φόρων, των τελών και των δικαιωμάτων Δήμων Καρδίτσας για το έτος 2015. Κυρίονταν αυτά που έχουν υποθεί, όλα τα συμβούλια της προηγούμενης τετραετίας θα έπρεπε να είναι όλα άκυρα, διότι ποτέ δεν δίνονταν εισηγήσεις και κανένα σύμβουλο δεν είχε εισηγήσεις πριν παρά μόνο την ώρα της συνεδρίας. Παρακαλώ. Η ημερήσια διάταξη μοιράστηκε στον τελευταίο χρόνο. Το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη. Από εκεί και πέρα, διοντολογικά πάντα πρέπει να είναι οι εισηγήσεις μαζί με την πρόσκληση. Κάποιες φορές και σε κάποιες εισηγήσεις υπάρχει μια καθυστέρηση. Βήμα-βήμα αυτό το διορθώνουμε. Και από την ώρα που μοιράζεται η ημερήσια διάταξη, ο κάθε ένας δημοτικός σύμβουλος χωριστά και οι παρατάξεις έχουν δυνατότητα να συντάξουν τη δικιά τους τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς και η άποψη της πλειοψηφίας είναι σημαντική και η εισήγηση για να αντικρούσουν ή να τους βοηθήσουν να κάνουν τη δικιά τους τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, ζήτημα ακυρότητας δεν υπάρχει. Η μελέτη διάταξη ήρθε στο σωστό χρόνο. Άρα, η δικιά μου άποψη είναι ότι αυτό τίθεται μόνο και μόνο στο τέλος της χρονιάς, όπου οι χρόνοι τρέχουν και οι εκλογές πρέπει να ψηφίσουμε τον προπολογισμό. Πρέπει να περάσουμε τα τέλη πριν τον προπολογισμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να αυξήσουμε, να μεταφέρουμε τον χρόνο. Θα ήθελα να. Η άποψή μου είναι ότι η μειοψηφία θέλει να βρει έναν τρόπο να απέχει, να μην συζητήσει τα ζητήματα αυτά. Είναι στο χέρι της αν θέλει να συμμετέχει στη συζήτηση ή όχι, δημοκρατικό της δικαίωμα. Από εκεί και πέρα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει σύμφωνα με την πρόσκληση αλλά και τα εκτός ημερής διάταξης θέματα που θα έρθουν τώρα προς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάμπα. Καλή συνέχεια.